ο Αθανάσιος Διάκος, ο γνωστός οπλαρχηγός, το πρώτο έτος της Επανάστασης του 21, υπάρχει χωριό που έχει το όνομά του Αθανάσιος Διάκος. Ξέρεις που είναι, Ανδρέα? Στη Λαμία. Όχι. Ανατολικές πλαγιές Βαρδουσίων, κοίτα. Στην καρδιά της Ρούμελης. Ατενίζει την αντίπερα Γκιώνα και Ήτη. Και αποτελεί ορμητήριο για πολλές ορεινές μαγευτικές διαδρομές μέσα σε μια αλπική εικόνα με έλατα. Και αν δεν το ξέρεις, να σου πω επίσης ότι διασχίζεται από το διεθνές μονοπάτι Ε4 που ξεκινά από τη Φλόρινα και φτάνει στους Δελφούς. Δηλαδή, κάτω όπως οι Ερβατολοί και κλέφτες, έτσι. Δηλαδή, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Πάμε να... Υπέροχο μέρος πάντως. Έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Μαστροκοστόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και ιδιοκτήτης Ξενώνα. Τι κάνετε, κύριε Μαστροκοστόπουλε, και νεότατος, νέος άνθρωπος? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αν και, Φέη μου, με κάλυψες όλα αυτά που είπες για το χωριό μου. Οπότε θα προσπαθήσω να πω κάτι άλλο που ίσως να ξέχασες εσύ. Α, νόμιζα ότι θα μου λέγατε άντε γεια σας. Ελάτε να γνωρίσουμε, έλα να γνωρίσουμε το χωριό, Κώστα, να μιλάμε στον Ενικό καλύτερα. Μέσα από εννοείται, τα δικά σου μάτια. Καλημέρα. Είσαι στην πλατεία τώρα, εκεί που βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Αθανασίου Διάκου. Ναι. Για να σας δώσω και ένα στίγμα, είμαστε στα Βαρδούσια Όρια, όπως είπες, στα 1100 υψόμετρο, ναι, γύρω στις 3 ώρες από Αθήνα, 270 χιλιόμετρα περίπου. Εντάξει, δεν είστε πολύ μακριά. Και δείχναμε πριν εικόνες με ξημερώματα, με ήλιο. Εκεί βλέπω έχει συννεφιά και τι θερμοκρασία? Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 2 περίπου. Δύο περίπου βαθμούς. Δύο. Άρχισαν τα κρύα. Βέβαια, ξεκινάει ωραία μέρα. Ναι. Και μέχρι το μεσημέρι εννοείται θα ανέβει η θερμοκρασία. Ανέβει. Γιατί δείχνει, ναι. Μέσα στο χειμώνα, Κώστα, πόσο φτάνεται, πόσο πέφτει ο υδράργυρος? Έχει τύχει να έχει και μείον 15. Αλλά δεν είναι το κρύο το ψηλό όπως είναι στην Αθήνα. Με ένα μπουφάν κυκλοφορεί άνετα. Μια χαρά. Και σένα μια χαρά, έτσι, τώρα. Σε βλέπω με ένα μπουφανάκι, μια χαρά. Έτσι, διαβάζουμε έτσι ότι έχει γίνει προορισμός δημοφιλής για πολλούς τουρίστες. Μας είπες ότι είναι 3 ώρες από την Αθήνα. Είναι καλός ο δρόμος? Είναι πάρα πολύ καλός ο δρόμος. Όντως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια προορισμός. Συνδυάζεται, δεν πρέπει να παραλείψουμε, και με την Παύλιανη που είναι δίπλα μας. Οπότε αυτός ο συνδυασμός των δύο χωριών, των δύο όμορφων ορεινών χωριών, είναι κάτι ιδανικό. Όχι μόνο για μεγάλους, αλλά και για οικογένειες με παιδιά. Άνετα, ο επισκέπτης θα του καλύψουμε ένα τριήμερο, θα του το γεμίσουμε μάλλον ένα τριήμερο με δραστηριότητες, με βόλτες, με εκδρομές μέσα στη φύση και γενικά θα τον αφήσουμε μόνο του να ανακαλύψει και κάποιες ομορφιές. Βλέπουμε τα του πλάνα, όλα έτοιμα. Είναι ένα βήμα ο τόπος σας. Πετρόχτιστος οικισμός, υπέροχα ποτάμια, ωραίο πράσινο. Είδαμε και ένα λεωφοριάκι παλιό. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το παλιό λεωφορείο της γραμμής που έκανε το Λαμία Αθανάσιο Διάκο και Άμφισσα Αθανάσιο Διάκο, τα δρομολόγια, το οποίο αποσύρθηκε βέβαια και τώρα το πήραμε εμείς σαν κοινότητα να το ανακατασκευάσουμε και να το έχουμε έτσι ένα... σημείο που θα μπορεί να το βλέπει, να το επισκέπτει το κόσμο και αυτό να μας θυμίζει το παρελθόν μας. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι πρέπει να το ανακατασκευάσουν, να το βάψουν για να είναι αξιοθέατο. Τέλειο είναι. Έτσι ακριβώς και θα γίνει. Στην επόμενη σύνδεση που φαντάζομαι να κάνουμε την Άνοιξη, θα το δείτε έτοιμο. Πολύ ευχαρίστω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για Ξενώνες, ταβέρνες ίσως, Κωστή, δεν ξέρω. Τι πρέπει να υπολογίζει μια τετραμελής οικογένεια και για να φάει και για το φαΐ της και για τον ύπνο της? Για μία διανυκτέρευση θεωρώ ότι μία τετραμελής οικογένεια στα 100 ευρώ θα περάσει τις 2 μέρες του σε διανυκτέρευση, πρωινό και γεύμα. Α, ωραία. Καθόμαστε. Προσπαθούμε όλοι. Τρεις ώρες είπαμε. Κοιτάξτε, Ανέλια, προσπαθούμε όλες οι επιχειρήσεις εδώ πέρα, επειδή είπαμε και πριν ότι είναι ένας προορισμός κοντινός σχετικά στην Αθήνα, προσπαθούμε όλες οι επιχειρήσεις να διατηρούμε χαμηλές τιμές και ειδικά αυτή την περίοδο που ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση όλων μας. Εδώ βλέπουμε και κάτι σπαθιά, ρούχα. Επειδή διάβαζα ότι ερίζεται για την καταγωγή του Αθανασίου Διάκου μαζί με την Αρτοτίνα. Το έχετε λύσει αυτό? Εδώ έχουν λυθεί τα θέματα. Ναι. Εδώ είναι η γενέτειρα του ήρωα Αθανασίου Διάκου. Από εδώ καταγόταν ο πατέρας του, ο Μασαβέτας, όπως λεγόταν ο Αθανάσιος Διάκος, όπου υπάρχει και το σπίτι του και οι εικόνες που βλέπαμε πριν από το μουσείο του Αθανασίου Διάκου, ο χώρος που ήταν το σπίτι του. Και το άλλο χωριό τι? Η Αρτοτίνα τι έχει? Η Αρτοτίνα είναι το χωριό που έχει το μοναστήρι
όπου πήγε και μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος. Μια χαρά. Πόσους κατοίκους έχει ο Αθανάσιος Διάκος? Θα σας ξεκινήσω από τα αισιόδοξα. Τον Αύγουστο μπορεί να φτάσουμε να έχουμε και 1500 άτομα. Τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα φτάνουμε να έχουμε 300-400 αναλόγως το Σαββατοκύριακο. Ναι. Τις καθημερινές, από Κυριακή βράδυ ως Παρασκευή μεσημέρι, γύρω στα 7 άτομα. Τι λέτε τώρα? Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησα από τα αισιόδοξα. Άρα εσύ Κώστα και Αλέξη δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι και μόνιμος, γιατί ανεβοκατεβαίνω και Αθήνα, οπότε ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα κακά τώρα που εγκαταλείπουμε τα χωριά μας και μένουν έρημα. Και φανταστείτε ότι εγώ πήγα δημοτικό σχολείο εδώ και όταν πήγα δημοτικό σχολείο εδώ ήμασταν τουλάχιστον 15 παιδιά. 15 παιδιά σημαίνει 10 οικογένειες και το χειμώνα, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια δραστηριότητα για να μείνει κάποιος εκεί τώρα. Δεν μπορεί έτσι. Θα τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πολύ. Καλημέρα. Με μεγάλη μου χαρά. Καλημέρα. Χάρηκα να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.